Πάμε. Με τυπικού λόγου και για βαρλή, άμα δεν μπορούμε και ιδιώτη. Αβαρλής Γιώργος, αντιδήμαρχος επιχειρησιακού σχεδιασμού, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και μεταναστευτικής πολιτικής του Δήμου Θεσσαλονίκης. Εκείνη τη μέρα, παιδιά, ήταν μια συγκλονιστική μέρα. Όταν την έχει ζήσει ο ίδιος και βρίσκεσαι σε ένα ανάχωμα που ήταν εδώ από πάνω, όπου γύρω ήταν περικυκλωμένη περιοχή από αστυνομικούς και βλέπαμε αυτούς που ήδη είχαν κλειστεί μέσα στο Πολυτεχνείο και ψάχναμε να βρούμε τρόπο πώς θα κατέβουμε για να μπούμε κι εμείς. Λοιπόν, κάποιοι από εμάς κατεβήκαμε τρέχοντας αυτό το ανάχωμα, περάσαμε μέσα από τα μπλόκα και μπήκαμε μέσα στο χώρο, όπου γινόταν ένας πρώτος έλεγχος και πού στηριζόταν ο έλεγχος, από πού κατάγεσαι. Και φώναζαν λοιπόν κάποιες που ήταν ήδη μέσα και ήταν γνωστοί για να τους ρωτήσουν εάν σε γνωρίζουν. Έτσι λοιπόν έγινε και με εμάς. Μας ρώτησαν από πού είσαστε, από την Καλαμάτα. Φώναξαν λοιπόν τους Καλαματιανούς να πούν τους γνωρίζετε ή είναι χαφιέδες. Βέβαια επιβεβαίωσαν ότι μας γνώριζαν και έτσι βιώσαμε το υπόλοιπο της νύχτας και βέβαια με τις συνέπειες της επόμενης μέρας όπου σε δύο σειρές αστυνομικών περνούσαμε ενδιάμεσα και τρώγαμε το ανάλογο ξύλο και κάποιοι συνελήφθησαν. Αυτό έτσι. Φτάνει τα